θα παραμείνεις μαζί μου στην επόμενη σύνδεση, την οποία την πήρες πάνω σου σήμερα και έκανες την επικοινωνία με ένα διάσημο κομμωτή, ο οποίος είχε μια λαμπρή πορεία στο Hollywood και τώρα έχει μετακομίσει εδώ τα τελευταία χρόνια στο Bollywood, στην Ινδία, στη Βομβάη. Στην Ινδία, βέβαια. Είναι ο κύριος Γκάμπριελ Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Βομβάη, Ινδία. Η ζωή στην Ινδία πώς είναι και τι ώρα είναι εκεί? Εδώ είναι 9 παρα 10 το βράδυ, 10 παρα 10 το βράδυ. Ναι. Και η ζωή είναι χαοτική. Γιατί καταλαβαίνετε, η Μουμβάη είναι μια πόλη η οποία είναι πάνω από 20 εκατομμύρια ανθρώποι. Έχει και πολύ φτώχεια αλλά και πολύ πλούτο. Και γενικά είναι ο υπερπληθυσμός, η χορύπανση, έχει αρκετή βρωμιά, βέβαια έχει και πλούτο, έχει και καθαριότητα, αλλά γενικά είναι μια πόλη με, εντάξει, γίνεται χαμός. Είχατε μια μεγάλη καριέρα, μια λαμπρή καριέρα στο Hollywood. Να μας βάλετε λίγο στο κλίμα. Είχατε έρθει σε επαφή με σπουδαία ονόματα, με πολλούς διασήμους. Σωστά. Πώς είναι γενικά η εμπειρία ενός Έλληνα στο Hollywood, ο οποίος μετά αποφασίζει να τα παρατήσει και να μεταφερθεί στο Bollywood, να αλλάξει τελείως την καριέρα του? Για ποιο λόγο κάνατε αυτή την αλλαγή στη ζωή σας? Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν έφυγα από το Hollywood και ήρθα στο Bollywood. Δούλεψα αρκετά χρόνια στο Los Angeles, στο Hollywood, στην Αμερική. Βέβαια με τεράστια κούραση, πολλά ταξίδια, πολλές ώρες δουλειάς. Είναι δύσκολο το επάγγελμα. Θα μου πείτε, όλα τα επαγγέλματα έχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Βέβαια, έκανα μια πολύ καλή καριέρα. Ήταν πολύ καλά, αλλά πολύ κουραστική. Ήταν καταστροφική, θα μπορούσα να πω. Ήμουνα και πιο πιτσιρικάς. Καταστροφική ζωή, δηλαδή, από την άποψη κούρασης, εξάντλησης, αυτός ο ανταγωνισμός, το συνέχεια να πρέπει να είσαι on top. Να είσαι, ξέρεις, ο σούπερ, ας πούμε, καλλιτέχνης, ο σούπερ κομμωτής κτλ. Αυτό τι το συναντάτε τώρα εκεί, στο Bollywood? Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά τώρα, γιατί για να φτάσουμε όμως εδώ, το 2000, βασικά, μετά το Hollywood, εγώ βασικά μετακόμισα Αυστραλία και μετά ήρθα Ελλάδα. Ελλάδα ήρθα γιατί ήθελα να μείνω Ελλάδα. Έχω δουλέψει σε πολλά μέρη του κόσμου και σαν την Ελλαδίτσα πουθενά, τίποτα. Έχω δει πάνω από 60 χώρες και πραγματικά η Ελλαδίτσα είναι ό,τι καλύτερο. Να μας πείτε κάποια από τα... Βέβαια, να μας πείτε κάποια τα ονόματα διασήμων που έτσι περιποιηθήκατε, τους διασήμους που έχετε περιποιηθεί και που φαντάζομαι διατηρείται ακόμα... Hollywood, που διατηρείται ακόμα επαφή πιθανότατα. Στο Hollywood... Ναι, είναι διάφορες. Είναι η Φρίντα Πίντο, είναι η Τζέσικα Άλμπα, η Τζέσικα Μπίλ, η Κάρι Αν Μος. Η λίστα είναι τεράστια. Πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο Κιάνου Ρίβς, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ κτλ. Και φαντάζομαι αντίστοιχα ονόματα και στην Ινδία τώρα. Ναι. Στην Ινδία έχω χτενήσει... Βασικά, χτενίζω τις μεγαλύτερες αστέρες εδώ της Ινδίας, του Bollywood, από την Πριγιάνκα Τσόπρα, η οποία κάνει και καριέρα στο Hollywood αυτή τη στιγμή, η Ντιπίκα Παντουκόν, Ανούσκα Σάρμα κτλ. Είναι πολλά κορίτσια. Βασικά, το πώς ήρθα εδώ. Το 2012 είχα εγκατασταθεί στην Ελλάδα, αγόρασα το σπίτι, το ανακαίνισα, ήθελα να βασικά στο ψηλή στην Αθήνα, και το 2012 με την κρίση τελικά αναγκάστηκα να ξαναφύγω για δουλειά. Ετοιμαζόμουν να γυρίσω στο Λος Άντζελες και τελικά είχα συνεργαστεί με ένα γραφείο στην Ινδία, η οποία με πήρε τηλέφωνο και μου είπε η μάνατζέρ μου, έρχεσαι η Ινδία, βγάλε τη βίζα σου γιατί σε κλείνει το Harper's Bazaar για μια δουλειά. Μέσα σε λίγες μέρες ήμουνα στη Μουμβάη, κάναμε τη δουλειά, με παρακάλια, σε παρακαλώ μήνα γιατί δεν έχουμε καλούς κομματές, έχει πάρα πολλή δουλειά. Ο ένας μήνας έγινε 2, έγινε 3, έγινε 4. Έκανα την πρώτη μου ταινία Bollywood. Με υιοθέτησε, με αγάπησε η Ινδία, με έκανε δικό της. Και τελικά 8 χρόνια τώρα δουλεύω εδώ απίστευτα καλά. Έχω συνεργαστεί με 8 ταινίες κινηματογραφικές παραγωγές Bollywood.
μία Hollywood και ετοιμάζομαι μάλιστα τώρα τον Ιανουάριο να αρχίσω στην επόμενη. Επιστροφή στην Ελλάδα για να κλείσουμε, σκέφτεστε? Ελλάδα έρχομαι κάθε καλοκαίρι για 3 μήνες και τα Χριστούγεννα. Αυτή η απάντηση λοιπόν. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι, γιατί τώρα ήρθα πριν 2 εβδομάδες για να αρχίσω δουλειά εδώ. Αλλά ναι, για να δούμε, για μερικά χρονάκια ακόμα θα προχωρήσει. Έτσι, μάλιστα. Κύριε Γεωργίου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας. Και εγώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.